Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Vangelis Daily από το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Επικοινωνίας του Γαλάτσι, στο οποίο ετοιμάζουμε καθημερινά μαθήματα ξένων γλωσσών τόσο για μικρούς αλλά και μεγαλύτερους μαθητές. Σήμερα έχω ετοιμάσει 5 ways to say let me know. 5 τρόποι δηλαδή για να πούμε, να ζητήσουμε από κάποιον να μας ενημερώσει. Ο πρώτος, tell me if you find anything. Πες μου αν βρεις κάτι. Ο δεύτερος, keep me in the know. Όχι τόσο πολύ συνηθισμένος, γι' αυτό έχω προσθέσει και ένα παράδειγμα. Please, keep us in the know if you get any additional information. Δηλαδή, ενημέρωσε μας να μας έχεις υπόψη, πες μας τι έχει συμβεί αν βρεις καινούριες πληροφορίες. Συνεχίζουμε. Keep me informed, νομίζω ότι είναι αρκετά συνηθισμένος τρόπος. Keep me informed about something, ενημέρωσε με σχετικά με κάτι. Keep me in the loop. Και αυτό επίσης δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Loop είναι οτιδήποτε είναι έτσι στρογγυλό, σαν στεφάνι, οτιδήποτε όταν παίζουμε ένα βίντεο σε loop, δηλαδή συνέχεια ξανά και ξανά. Και εδώ έχω προσθέσει ένα παραδειγματάκι. I really want to know what happens, so keep me in the loop. Και τέλος, fill me in when you get the chance. Ενημέρωσε με, fill me in, give me all the additional information, δώσ' μου όλες τις επιπρόσθετες πληροφορίες, when you get the chance, όταν έχεις την ευκαιρία. Αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα, θα τα ξαναπούμε αύριο, γεια σας!